Αν και εμείς κάναμε το ίδιο, πιθανόν να είχαμε ανάλογα αποτελέσματα. Άλλωστε το ζήτημα δεν είναι θέμα γερμανικό ή γαλλικό. Είναι ζήτημα παιδείας και εκεί μένουμε. Τα ζητήματα παιδείας βεβαίως είναι μεγάλα στον τόπο μας και δεν πρόκειται να λυθούν ούτε μέσα από ένα συμπόσιο, ούτε από 10 συμπόσια κλπ. Και ούτε πιστεύω και είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα λυθεί μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία στο τι προσδοκούμε από μια παιδεία, μουσική παιδεία. Οπότε σε εκ τούτου, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι πραγματικά κάποια στιγμή η κρίση μπορεί να αποτελέσει την μεγάλη ευκαιρία που μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα που έχει και που καίνε τον τόπο μας και η μουσική, μάλλον και ο πολιτισμός γενικότερα, γιατί δεν είναι μουσική σε όλα τα επίπεδα, να μπορέσουν να κάνουν μερικές δρασκελιές προς τα μπρος. Επιτρέψτε μου, επειδή έχουμε μόνο 10 λεπτά, εκτός αν θέλετε, και ο κύριος Παπάνας θέλει το ίδιο, και δεν θα έχουμε ευκαιρία για ερωτήσεις. Είναι σχεδόν συμπλήρωμα σε αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, οπότε ας γίνει διάλογος. Απλώς βγαίνοντας πολύ πιο κοντά, ότι γενικότερα πάλι επί της εθνικότητας του έργου τέχνης, εδώ και πάρα πολύ, νομίζω και πολλούς αιώνες, η τέχνη της μίας χώρας επικοινωνεί με την άλλη και η μία παίρνει από την άλλη και χτίζει πάνω στην άλλη. Το ότι δηλαδή θα δω ένα αριστούργιο με τέχνη το οποίο μπορεί να ήταν φτιαγμένο από έναν γερμανό καλλιτέχνη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ και να φτιάξω κάτι με ελληνικό, να πάρω και να φτιάξω κάτι με ελληνικό χαρακτήρα από τη δική μου οπτική πλευρά, χρησιμοποιώντας όμως αυτά που έχω κερδίσει. Δηλαδή, και ας πούμε ότι ναι, έχουμε τη δημοτική μουσική στην Ελλάδα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και εξελιγμένη. Έχουμε όμως και ένα Σκαλκότα. Και ο Σκαλκότας, μην ξεχνάμε πώς έγινε αυτό που έγινε και πώς μπορεί να πήρε την τεχνογνωσία εντός εισαγωγικών του Σέμπερκ και να έφτιαξε ένα ρεμπέτικο τραγούδι πάνω σε αυτήν. Είναι ουσιαστικά, νομίζω ότι το να είμαστε ανοιχτοί και να προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό που πραγματικά πηγαία έχουμε ανάγκη σε οποιαδήποτε βαθμίδα βρισκόμαστε, από την απλούστερη παραδοσιακή μουσική του ψαρά που είπατε μέχρι την συμφωνική μουσική, την όπερα, είναι το ζητούμενο τελικά και νομίζω ότι μάλλον συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι, απλώς θέλω να πω το εξής και να αναφέρομαι κυρίως σε αυτό που είπε ο κύριος Σαμάρας. Ακούμε εδώ και πάρα πολλά αιώνες σχεδόν, δηλαδή έχει καταλήξει σχεδόν ένα αιώνα, την φράση ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια τέχνη, μια παγκόσμια γλώσσα. Είναι ένα μεγάλο λάθος αυτό κατά την άποψή μου. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η ζωγραφική είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η λογοτεχνία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά γράφεται στα γερμανικά, από τους Γερμανούς στα γαλλικά και απευθύνεται πρωτίστως στο γαλλικό λαό στα γαλλικά, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι τι λένε. Και η θεματολογία εμπολής αναφέρεται στα γαλλικά. Και είναι παγκόσμια, εάν υποθέσουμε ότι μέσα από την πληρότητα, την αισθητική και την ιδεολογική, αφορά και τους άλλους. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει μια παγκόσμια αξία, αλλά δημιουργείται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και γράφεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Το πάρα πολύ περίεργο είναι το ότι, ότι σε κάποιους λαούς, ας πούμε στην Αίγυπτο, δηλαδή αν εγώ εμφάνιζα έναν Αιγύπτιο συνθέτη εδώ, ένα Σύριο συνθέτη, να μας παίξει το έργο του και ερχόταν ο κόσμος, τι θα περίμενε να ακούσει? Αν ξαφνικά του έπαιζε ένα έργο Σέμπεργκ, σαν Σέμπεργκ, ας πούμε, δεν θα μας φαινόταν λίγο περίεργο? Αυτό είναι σοβαρό. Και επίσης, το παράδειγμα του Σκαλκότα είναι πραγματικά, συμφωνώ 100%, αλλά θα υπογραμμίσω το γεγονός ότι η ελληνική του χορή είναι το επικοινωνιακότερο του έργο. Γιατί, τουλάχιστον σε εμάς. Ίσως φαντάζομαι ότι και για τους Γερμανούς όμως, πιο ενδιαφέρον είναι αυτό από το να ακούσουν τα πιο σεμπεργκικά του. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο πιθανό. Δεν μιλάω καθόλου εθνικιστικά. Μιλάω πάρα πολύ απλά. Η ρώσικη σχολή έγινε στηριζόμενη πάνω στη ρώσικη μουσική γλώσσα. Σήμερα μπορεί να υπάρχει ο Σνίτκε, αλλά πιο πριν έχει υπάρξει ο Τσαϊκόφσκι, ο Μποροντίν, ο Γκλίνκα, όλοι αυτοί που κάνανε την εθνική σχολή τους. Στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, κατά την άποψή μου βέβαια, και εδώ μπορώ να πυροδοτήσω άλλες συζητήσεις με τον Καλομύρη, δεν είναι ακριβές, γιατί ο Καλομύρης έγραφε βαγνερική μουσική με ολίγη. Και με ολίγο τριμητώνιο πότε-πότε για αυτό, αντιλαμβανόμενος αργά αυτόν που την αλήθεια
τις σκέψεις που προανέφερα. Δηλαδή κάποια στιγμή αναρωτιόταν γιατί αυτά τα που γράφει, που είναι τόσο ευάγουστα και τόσο ωραία, δεν επικοινωνούν ποτέ με τον Έλληνα, ενώ ο Βέρντι τραγουδιέται από τους Ιταλούς κατά σειροήν ή ο Πουτσίνη. Έτσι. Και αποφάσισε τότε να στρέψει ξανά το τιμόνι προς την ελληνικότητα, αλλά δεν μπορούσε, διότι ήδη είχε κατασκευαστεί ως γερμανικό αντιπτυτορπιλικό. Δεν μπορούσε να γίνει ψαρόβαρκα. Λοιπόν, που τότε ψαρόβαρκες είχαμε εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι λείπει από την ελληνική μουσική ιστορία η πραγματική εθνική σχολή. Και όχι για εθνικιστικούς λόγους, καθαρά για πρακτικούς. Γιατί δεν μπορείς να χτίσεις κάτι αν δεν στηριχθεί πάνω στο έδαφος. Και το έδαφος σήμερα πια είναι για μένα, όχι η ψαρόβαρκα βέβαια πλέον, γιατί έχουμε φύγει από εκεί, είναι η ελληνική γλώσσα κρύβεται, κατά την άποψή μου, και στο Σκαλκότα, αλλά κυρίως στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού, έτσι όπως μετεξέλιξαν την πολύ περίεργη μονοφωνική και τροπική ελληνική μουσική γλώσσα και την οδήγησαν σε μια δυνατότητα να υπάρξει και στρουκτουραλισμός η γενιά του Χατζηδάκη και των προηγουμένων και των επομένων βέβαια και του Θοδωράκη φυσικά και όλων των άλλων συνθετών που βοήθησαν στο να υπάρξει μια ελληνική μουσική γλώσσα, ας είναι στο τραγούδι. Να κάνω μια διευκρίνηση που νομίζω ότι πρέπει να πούμε γιατί ίσως υπάρχει με παρανόηση. Γιατί έτσι όπως είπες πριν ότι είναι πιο επικοινωνιακό κοινό, ας προσθέσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και πιο σημαντικό κάτι, έτσι. Καθόλου. Αυτό ας είναι. Όχι, καμιά φορά δεν είναι αυτονόητο. Ο καθένας βάζει άλλα κριτήρια. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό και να είναι πολύ λιγότερο. Ο καθένας βάζει άλλα κριτήρια. Το λέω απλώς για να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες, γιατί δημιουργούνται καμιά φορά ότι. Αλλά ο Σκαλκότας σήμερα θα ζούσε, Νίκο μου, ο Σκαλκότας σήμερα θα έπαιρνε δικαιώματα από τους ελληνικούς χορούς θα ζούσε, δεν θα ζούσε από τη σκίτσα για εγώ. Σωστό, αλλά απλώς να μην, γιατί κάποιος μπορεί να πει ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό αυτό το έργο από κάποιο άλλο ή οτιδήποτε. Συνδέονται. Δεν μπορεί να είμαστε εκλεκτικιστές τόσο πολύ και να συνδέσουμε αυτά που λέμε. Θέλουμε να ζούμε χωρίς το κράτος. Θέλουμε να ζούμε και να μην έχουμε ανάγκη τις επιχορηγήσεις κάποια στιγμή. Εγώ έτσι θέλω. Δεν θέλω να είμαι συνταξιούχος από νωρίς. Θέλω όταν θα γεράσω την ανάγκη της σύνταξης. Άρα η επικοινωνιακότητα σημαίνει και κόσμος που θα πληρώσει να ακούσει αυτό που έκανα. Έτσι. Και ας είναι η ελληνική χωρί του Σκαλκότα, που είναι ένα εξαιρετικά εμπορικό έργο. Το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτόν. Ορίστε. Έχουμε συγγνώμη. Απλά να πω το εξής. Έχουμε 3,5 λεπτά. Το λέω αυτό γιατί είναι ενιαίο το πρόγραμμα του Παραθυναλός και 9,5 σε 3,5 λεπτά δηλαδή ξεκινάει η συναυλία του Ροζ Ντέλι στο Κόδρα. Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει σε 9. Υπάρχει λοιπόν μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Ναι. Δεν σας ακούνε και πίσω, καλύτερα. Μνημονεύτηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ για τον Ευγένιο Σπαθάρη η σχέση του Σπαθάρη με την Ίδρα. Δεν καταγόταν από την Ίδρα. Είχε όμως μια πολύ όμορφη σχέση με το νησί. Η σχέση του με την Ίδρα ξεκίνησε όταν ο ζωγράφος Χατζηκυριάκος Γκίκας κάλεσε τον Ευγένιο Σπαθάρη στην Ίδρα για να ζωγραφίσουν μαζί. Ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας κάλεσε τον Ευγένιο Σπαθάρη για να ζωγραφίσουν μαζί. Χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στο λαϊκό, στο παραδοσιακό και στο πιο προχωρημένο. Και σε ό,τι αφορά το Σκαλκότα και μουσικολογικά, ίσως πιο ορθός ο τρόπος που χρησιμοποίησε ο Σκαλκότας το ρεμπέτικο τραγούδι και που ενδιαφέρθηκε για το ρεμπέτικο τραγούδι, δηλαδή σωστός με την έννοια που έκαναν και οι συνθέτες στο 19ο αιώνα στη Ρωσία, ο Μπαλακίροφ με τα παραδοσιακά τραγούδια στον Κάφκασο ή ο Μπάρτοκ. Πιο σωστός πάντως σίγουρα από ότι η σχέση του Καλομήρη με την παράδοση την ελληνική. Ωραία. Πρέπει να το κλείσουμε. Απλά θέλω να... Πιστεύω ότι εκφράζω όλους, τουλάχιστον τους περισσότερους. Ευχαριστώντας εσάς, μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας, με τη σκέψη σας, με τον λόγο σας. Έτσι, με ένα χειροκρότημα. Είσαι καλά, θέλω.